να δουλεύει καλά η κυβέρνηση. Άρα, αν εσείς ο Πρωθυπουργός. Έχετε καμία αγωνία ως προσωπικά. Όχι, όχι, έχω πολλές άλλες αγωνίες. Δεν σας ενδιαφέρει ένα Υπουργείο, δηλαδή, κύριε Παπαδημητρίου? Είναι στόχος κάθε βουλευτή ένα Υπουργείο. Σας είπα, κύριε οικονόμου, μη σε αποκαλέσω με τους άλλους τρόπους. Σας είπα ότι δεν είναι σωστό οι βουλευτές να μιλάνε και γενικώς δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα. Οι φιλοδοξίες όμως είναι θεμητές στην πολιτική. Οι φιλοδοξίες. Δεν είναι κακό πράγμα οι φιλοδοξίες. Το λέμε καμιά φορά και για τον ψήφιο αρχηγού. Σου λέει, εγώ δεν πάω. Ενώ έχει σκάβει από κάτω, σου λέει, πώς δεν πας? Ναι. Πάντως η κυβέρνηση είναι καλή overall. Δηλαδή σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Mm-hmm. Και είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και μεγάλα τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε που τώρα νομίζω ότι αυτό είναι δουλειά του. Όμως, κύριε Μα είναι δουλειά του Πρωθυπουργού να δει αν κάπου χρειάζεται κάποιο μια διόρθωση. Κάποια, κάτι να κάνει, κάτι να μετακινήσει, θα το δει. Δεν σας το ρωτάμε, γιατί ο Πρωθυπουργός mm-hmm. άνοιξε το θέμα και μάλιστα με ασυνήθιστο τρόπο από ξένο έδαφος και χθες με το που επέστρεψε το κλείσε με ένα τρόπο. Από ξένο έδαφος τι εννοείται? Το Ισραήλ. Μα αφού ήταν με συντάκτες Έλληνες και κάνανε κουβέντα έτσι. Η ελεύθερη κουβέντα, ναι. Καλά, πάση περιπτώσει. Δεν συνηθίζεται να προαναγγέλλεται ένα σχηματισμό πάντω. Ναι, αλλά είπε ο Μητσοτάκης, είπε πώς δουλεύει. Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, αν χρειαστεί κάπου να κάνω κάποια μετακίνηση, να κάνω κάτι, mm-hmm. θα το κάνω. Μην ανησυχείτε, είναι τόσο πάνω από τη δουλειά είναι αυτή. Είναι δημοσιογραφικό θέμα. Δεν είναι. Πάντως... Σίγουρα δεν είναι όμως, αυτό μπορώ να σας πω εγώ πολιτικά. Είναι ότι σίγουρα δεν είναι ζήτημα να ισορροπήσουν διαφορετικές τάσεις, να δώσουμε είναι κάτι σε μια ομάδα. Θα τα κάνει ο Ανδρέας Παπαδρέου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Χαλαδίδης. Όχι, όχι, ο Ανδρέας Παπαδρέου. Η αξιωματική αντιπολίτευση ενδιαφέρεται για τον ασχηματισμό, κύριε Αξιόγλου? Για τα πρόσωπα ή για τις πολιτικές? Οι πολιτικές είναι το θέμα τώρα και η φιλοσοφία, η λογική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή που έρχεται η μεγάλη οικονομική κρίση. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή κατεύθυνσης στις βασικές πολιτικές επιλογές που έχουν γίνει για την αγορά εργασίας και για την οικονομία εν ώψη της μεγάλης κρίσης ή όχι. Τα πρόσωπα, η αν είναι να ακολουθήσουν την αλλάζει. Ίδια πολιτική. Κάποιες διορθώσεις θα γίνουν. Καλό είναι όμως να υπάρχει μια συνομιλία. Είναι καλό η κυβέρνηση καταρχάς να εναρμονιστεί λίγο με την πραγματικότητα. Διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν έχει μια επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα και δεν φαίνεται, δεν δείχνει να έχει δηλαδή, κατανοήσει. Δηλαδή, σε ποιο τομέα, γιατί το λέτε αυτό? Για παράδειγμα, η κατάσταση στην αγορά είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στο πεδίο της εργασίας είναι δραματική. Οι εργαζόμενοι, οι μισοί εργαζόμενοι στην εστίαση, για παράδειγμα, δεν επέστρεψαν στη δουλειά τους. Τα εστιατόρια ξεκίνησαν από 25 Μαΐου και οι μισοί δεν επέστρεψαν. Σχεδόν το σύνολο του ιδιωτικού τομέα ανακοινώνει μειώσεις μισθών 50%. Τουλάχιστον 50%. Η κατάσταση είναι δραματική. Έλεγε έρευνα που έβλεπα της ΓΕΣΕ ότι τουλάχιστον οι μισοί εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι σε πολύ μεγαλύτερη επισφάλεια από ό,τι ένιωθαν το 2011, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση σε αυτή την κοινωνική πραγματικότητα να βλέπει υπουργούς να αλληλοσυγχαίρονται για επιδόσεις και κατορθώματα σαν να μην συνομιλούν. Σαν να μην συνομιλούν με το πρόβλημα. Δεν περάσαμε μια μεγάλη κρίση, παγκόσμια κρίση. Δεν περάσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα βγούμε αλόβητοι. Δεν περάσαμε. Και την περνάμε ακόμα. Δεν βγήκαμε. Δυστυχώς τα δύσκολα είναι τώρα. Είναι διότι το lockdown ήταν μια αυτονόητη ενέργεια που έπρεπε να γίνει να μας προστατεύσει από την πανδημία. Η οικονομική κρίση όμως είναι μπροστά μας. Το τι μέτρα θα πάρεις ή δεν θα πάρεις είναι και πολύ κρίσιμο για το τι ύφεση θα έχεις, αν θα έχεις και γρήγορη ανάκαμψη, που είναι και το κρίσιμο θέμα, αν θα έχεις εκτείναξη της ανεργίας, αν θα μπουν λουκέτα και μετά δεν θα μπορείς να γυρίσεις γρήγορα, αν θα βγει ένας κόσμος σε επίπεδο ανεργίας τέτοιο, αν θα βγούμε σε επίπεδο ανεργίας τέτοιο, που μετά δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Αυτά είναι τα μείζωνα. Εσάς το κίνημα αλλαγής σας απασχολεί το ζήτημα του ανασχηματισμού? Καθόλου. Απλά γιατί θέλω... έχουμε για διευρύνσεις και τέτοια, γι' αυτό σας το ρωτώ. Απλά δεν μας απασχολεί καθόλου. Απλά θέλω να σας πω το εξής, ότι ο Πρωθυπουργός λειτουργήσε με τον παραδοσιακό τρόπο. Προσπαθεί να στρέψει την πολιτική ατζέντα σε ένα θέμα που θα απασχολήσει τον κόσμο πέρα από τα προβλήματα που αρχίζει να αντιμετωπίζει μετά την πανδημία η κυβέρνηση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνει και πάλι η Πρωθυπουργή αυτό. Δεν το κάνει μόνο ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά η ουσία είναι η εξής, ότι δεν νομίζω ότι οι διορθωτικές αλλαγές σε οποιασδήποτε και μάλιστα μικρής έκτασης έχουν τόσο μεγάλη αξία από τη στιγμή που η κυβερνητική πολιτική θα παραμείνει σταθερά στα χέρια του Πρωθυπουργού και αυτός κατευθύνει τα πάντα από το Μαξίμου, από ό,τι κατάλαβα. Υπουργοί δεν παίζουν και πάντα μεγάλο πάντα ρόλο. Έτσι, όχι, ακούστε, δεν είναι πάντα έτσι. Πόσο? Το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, σε εισαγωγικά το κατεφημισμόν επιτελικό κράτος, είναι η απόλυτη συγκέντρωση των εξουσιών του Μαξίμου. Δεν υπάρχει. Τα Υπουργεία είναι δευτερεύουσα σημασία. Συστημάστε λιγότερο πανίσχυρο Μαξίμου. Πάντα πανίσχυρο τον Μαξίμου. Και πολύ ισχυρούς υπουργούς. Και πολύ ισχυρούς υπουργούς. Εγώ δεν βλέπω ισχυρούς υπουργούς, αν ξέρετε τον κύριο Γεραπετρίτη,
Ο δηλαδή οποίος είναι το μαξίμου από το προσώπο. Δηλαδή δεν ήταν πανίσχυρη υπουργή γύρω από το Σιμίτι. Βεβαίως ήταν ισχυρή. Τι ήταν. Υπουργή, τώρα δεν πούμε είναι. Για Παπανδρέου. Αυτό λέει, είπα, είναι υπουργή ισχυρή. Ναι, ναι. Ενώ δεν είναι έτσι τώρα. Έτσι λέτε τα στελέχη δεν τώρα, είναι τα άμεσα. Τώρα. Ναι. Τώρα είναι το πολιτικό γραφείο του Πρωθυπουργού που διευθύνει τα πάντα στην πολιτική ζωή της χώρας. Εντάξει, αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η χώρα έχει μπει σε μια περίοδο πολύ σύνθετων προβλημάτων. Δεν είναι πια η μονοθεματική της πανδημίας. Είναι η οικονομία, είναι η τουρκική η εξωτερική απειλή, είναι τα θέματα τα μεταναστευτικά που ξαναανοίγουν. Όλα αυτά η καταιγίδα των προβλημάτων δεν αντιμετωπίζεται με διορθωτικές κινήσεις. Μιας και το είπατε, κύριε Σκαναλίδη, ας κάνουμε ένα γύρο. Άλλη πολιτική ίσως και αυτό το πράγμα. Να πω κάτι για το προηγούμενο όμως, γιατί φαντάζομαι ότι η κυρία Αξιόγλου δεν έχει άλλα στοιχεία από ό,τι έχουμε όλοι και μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Δεν λέω ότι δεν θα είναι δύσκολα, η ανεργία θα ανέβει, το ξέρουμε. Η κρίση αυτή. Πάνω σε αυτό που είπε για την αγορά, κύριε Μπάμπη, μας είναι αλήθεια. Ναι, η αγορά όμως έχει πολλές όψεις. Η αγορά έχει πολλές όψεις. Εγώ θέλω. Το λέω για ποιο λόγο. Διότι υπάρχει ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο δίνει τη μάχη του κανονικά. Δεν έχει απολύσει κανέναν, είναι όλοι εκεί. Βεβαίως υπάρχει άγχος, όπως ανάφερε η κυρία Αξιόγλου, διότι μόνο και μόνο το γεγονός ότι ξαφνικά δουλεύεις από το σπίτι 2 και 3 μήνες είναι μια αλλαγή στο πώς δουλεύω. Που δεν την έχουμε αφομοιώσει, κάποιοι όχι μόνο εμείς, παντού στον κόσμο. Κάποιοι εργάζονται ακόμη στο σπίτι, κύριε Πρόεδρε. Ναι, 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 και θα συνεχίσουν να εργάζονται. Θα εργάζονται. Ναι. Το θέμα του να υπάρξει μια ελαστικότητα, ώστε ο στόχος ποιος είναι, είναι να μην βιαστεί ο εργοδότης, η επιχείρηση, να πει δεν τα βγάζω πέρα, κλείνω την επιχείρηση, ναι. Το χειρότερο. Να μην βιαστεί να πει δεν τα βγάζω πέρα, απολύω τους μισούς. Το δεύτερο χειρότερο, αλλά να κάνει και αυτό αυτή τη στιγμή, μάλιστα την προσπάθεια να μην μόρφει. Το θέμα είναι τι παρεμβάσεις κάνει η κυβέρνηση. Δεν είμαστε εδώ, είμαστε εκπροσωπούμε πολιτικούς χώρους. Δεν κάνουμε σχολιασμό μιας πραγματικότητας μόνο. Τι παρεμβάσεις κάνει καταρχάς η κυβέρνηση, παρεμβαίνει στην οικονομία ή δεν παρεμβαίνει. Θέλει να παρεμβεί ή δεν θέλει να παρεμβεί. Αν παρεμβαίνει, σε ποια κατεύθυνση παρεμβαίνει, να σταματήσει την απορρίθμιση ή να την ενισχύσει την απορρίθμιση. Ή κάθεται και παρακολουθεί την αυθόρμητη κίνηση της αγοράς. Τι κάνει. Ναι, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή παρεμβαίνει στην εργασία, όχι στην επιχειρηματικότητα. Στην επιχειρηματικότητα παρεμβαίνει ανεπαρκώς. Στην εργασία παρεμβαίνει διαλυτικά. Παρεμβαίνει απορριθμιστικά. Πρώτα απ' όλα, όλες οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου πλέον παρεμβαίνουν. Δεν υπάρχει ζήτημα να συζητήσουμε τι είδους οικονομική πολιτική ακολουθείτε. Ακολουθείτε μια παρεμβατική πολιτική. Δεύτερον, παρεμβαίνει σε όλους τους τομείς που αναφέρατε. Στο θέμα της εργασίας παρεμβαίνει μέχρι και με ορίζοντα το επόμενο έτος. Ζητά δηλαδή από τις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους εργαζομένους μέσα και με τις ίδιες συμβάσεις εργασίας και με τα ίδια δικαιώματα μέχρι και ακόμη και το επόμενο έτος. Όχι, δηλαδή Μάρτιο του επόμενου έτους. Κύριε Παπαδημητρίου, συγχωρείτε, αλλά παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει. Δεν παρεμβαίνει για να προστατεύσει τις θέσεις εργασίας. Όχι, σωστά, δεν συμβαίνει. Μα δεν ισχύει αυτό που λέτε. Παρεμβαίνει στο θέμα του να ενισχυθεί η ρευστότητα. Και παρεμβαίνει παντού και όπου χρειάζεται. Και παρεμβαίνει και στο μέτρο άλλωστε των αναγκών έτσι όπως εμφανίζονται. Δεν έχει έννοια να πεις θα κάνω μια γενικού τύπου παρέμβαση. Τι μπορώ, αυτή κάνω κύριε και τα αφήνω μετά. Να ερχόμαστε, κύριε Αξιόγλου. Κοιτάξτε, μπορεί όλες οι κυβερνήσεις να παρεμβαίνουν, αλλά η παρέμβαση έχει πολιτικό χρώμα. Δεν είναι ουδέτερη παρέμβαση. Είναι φανερό ότι στην αγορά εργασίας παρεμβαίνει αποδιαρθρωτικά η κυβέρνηση από τη στιγμή που δεν ενισχύει ουσιαστικά τις δομές και δεν διασφαλίζει τα δικαιώματα της πλήρους απασχόλησης. Δεν αρκούν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Πιστεύω ότι πέρα από τα μέτρα, που τα μέτρα είναι προσωρινά και είναι και ανεπαρκή κατά τη γνώμη μου, πέρα από τα μέτρα, δεν είναι μόνο τα μέτρα, είναι η αντίληψη που έχει για το πώς οργανώνεται από εδώ και πέρα η εργασία. Και πώς δεν θα κόβεται η κάθε δουλειά πλήρους απασχόλησης, ας πούμε, στα δύο και να παίρνει ο άλλος πολύ μειωμένο μισθό. Και αυτή όλη η διαδικασία, ανεξάρτητα από τα 500 ή τα 800 που μπορεί να δώσει, κάνοντας μια οριζόντια πολιτική, έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Και η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Άρα δηλαδή, εδώ η πολιτική της κυβέρνησης έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα. Είναι μια συντηρητική πολιτική, κατά τη γνώμη μας. Νομίζω ότι έχετε λάθος, κύριε Καναλίδη. Έχετε λάθος. Έχετε λάθος, γιατί η παρέμβαση είναι ότι κρατώ ατόφια την πλήρη απασχόληση, δίνω τη δυνατότητα όμως στην επιχείρηση να βάλει τον εργαζόμενο να δουλέψει ανάλογα και με τη δουλειά που έχει. Αυτά, κύριε Παπαδημητρίου, μισό λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί δεν δικαιολογείται βουλευτής της συμπολίτευσης να λέει πράγματα που δεν ισχύουν για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση. Σας άφησα πριν, τώρα είναι η σειρά. Η δουλειά που κάνει η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν θέλετε να δεχτείτε. Τώρα θα μιλάω από πάνω, όση ώρα και να μιλάτε. Λοιπόν, παρεμβαίνει και κάνει κάτι το οποίο είναι καινούριο και είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πολλά χρόνια πριν, διότι όπου έγινε, πέτυχε. Έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε δουλειά σε τόσους ανθρώπους. Πρέπει αυτή τη δουλειά να τη μοιράσουμε.
αλλάξουμε. Μάλιστα. Αυτή είναι και το πνεύμα στην κοινωνία. Απαντήσει. Αντί να έχουμε αυτού που θα απολυθούν και αυτού που θα κερδίσουν τη δουλειά, να τη μοιράσουμε. Λιγότερη δουλειά, λιγότερη δουλειά. Αυτή τη στιγμή τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για την αγορά εργασία είναι να επιδοτεί την ανεργία. Βγάζει σε αναστολή ένα τεράστιο μέρος του εργαζόμενου πληθυσμού και τους δίνει ένα επίδομα 530 ευρώ και να επιδοτεί τη μείωση κάθε των μισθών. Κάθε εβδομάδα κόβεται και από ένα ευρώ. 534 λέει ο νόμος. Ναι, ναι, ο νόμος λέει 534. Σας το δίνω. Και να επιδοτεί τη μείωση των μισθών. Διότι με το πρόγραμμα συνεργασία επιδοτεί τη μείωση των μισθών και την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας. Δεν μπορείτε αυτά τα δύο πράγματα αυτό να τα ονομάζετε προστασία τη εργασία. Αυτό είναι προσωρινή κατάσταση. Και τι σημαίνει αυτό, ότι είναι θετικό. Είναι θετικό αυτό. Μπορεί να γίνει αλλιώς. Προφανώς. Το κράτος μπορεί να έρθει και να καλύψει ασφαλιστικό κόστος του εργοδότη και να καλύψει και ένα μέρος του μισθού και να καλέσει τον εργοδότη να πληρώσει το υπόλοιπο. Με αυτό το σχήμα που σας περιγράφω, ο εργαζόμενος δεν χάνει τίποτα, προστατεύεται το εισόδημά του, ενισχύει την αγορά, καταναλώνει. Αυτή είναι η δυναμική που χρειάζεται για να διατηρηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο εργοδότης βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τα μέτρα που εφαρμόζει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Είναι ιδεολειπτικά. Ο άνθρωπος κάθεται σπίτι του. Απολύτως και δουλεύει. Λέτε να πληρώσουμε για να καθίσει σπίτι του. Καθόλου. Να εργάζεται ο άνθρωπος. Πώς θα εργάζεται. Να εργάζεται. Φυσικά και να εργάζεται. Αν το πληρώνει το κράτος, πώς θα εργάζεται. Τον μισθό, κύριε Παπαδημητρίου, δεν καταλάβατε τι είπα. Έχετε ακούσει τις θέσεις της αντιπολίτευσης ή κλείνετε τα αυτιά σας όπως τα κλείνετε και στην κοινωνική πραγματικότητα. Εσείς έχετε ίσως κάτι στο κεφάλι σας το οποίο δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει ακριβώς γιατί το φτιάξατε, το είπατε. Okay, προσπαθήσαμε να το καταλάβουμε. Δεν το καταλάβατε. 100% κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, 60% κάλυψη του μισθού. Τι δεν καταλαβαίνετε. Και 40% πληρωμή από τον εργοδότη. Είναι η πραγματική ζωή και ο πραγματικός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα. Η πραγματική ζωή των εργαζόμενων αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη επισφάλεια. Και η μείωση μισθών. Δικοματισμός, κύριε Σκανδαλή, τι να κάνουμε, μας έχει φάει τόσα χρόνια. Το πληρώσαμε με το Πασόκ. Δεν ξαμιλάω, κύριε Σκανδαλή. Αν είναι να πάει το Πασόκ, εσείς δεν ξαμιλάω. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα εθνικά μας, κύριε Παπαδημητρίου, για να προλάβουμε ένα κύκλο και με τους τρεις σας. Είδαμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Είναι αυτό ένα ακόμη βήμα.